τα σκέφτηκα όλα αυτά, να πω καταστρέφω την καριέρα μου και δεν γυρίζω πίσω. Την διέκοψα, γύρισα πίσω και άρχισα εκ του μηδενός, από καμένη γη που λένε. Βεβαίως. Την εκπαίδευση μέσα από ένα μικρό όδιο. Το οποίο βέβαια αυτό όμως, αυτό έγινε το 1977. Όταν έφυγα από την ΕΡΤ. ΕΡΤ. Το οποίο όμως αυτό μικρό οδείο, με την αγάπη, με τις αντοχές, γιατί και οι αντοχές παίζουν μεγάλο ρόλο, γιατί τα προβλήματα υπάρχουν πάντοτε σε όλους τους χώρους και κυρίως οικονομικά ιδιαίτερα, της κυρίας Ασπασία Ζέρβα, φτάνουμε σήμερα το 2009 σε αυτή την πολύ όμορφη συνέντευξη να μιλάμε για πόσα παραρτήματα, Τσακάλοφ. Λοιπόν, μέσα από τον τομέα της εκπαίδευσης του οδείου, με το που ξεπίδαγαν τα πρώτα μας πτυχία ή οι σπουδαστές που πήγαιναν ανωτέρα, ανοίγαμε ένα άλλο παράρτημα, ή μουσικό κέντρο Τσακάλοφ. Τι είσαι εσύ, από τη Θεσπρωτεία? Μάλιστα. Πήγαινε, άνοιξε ένα χώρο, θα σου δώσουμε τα όργανα, θα σου δώσουμε την εμπειρία, θα σου δώσουμε τις άδειες και εμείς θα σε καλύπτουμε. Τι είσαι από την Πάργα, πάμε στην Πάργα, άνοιξε ένα. Ό,τι βγάζεις, δικά σου. Έτσι λοιπόν πήγαμε στην Κατσικά, στο Πέραμα, στην Αλβανία, στην Θεσπρωτεία και λέγοντας, πάμε λέγοντας. Αυτά λοιπόν τα οδεία ή μουσικά κέντρα μας απέδωσαν τον τρομερό αριθμό που ακούτε ίσως και δεν πιστεύετε, αλλά αυτό είναι το διατάφτα. 3.500 νέοι και νέες σε όλη την γάμα των ειδικοτήτων, δηλαδή από οργανίστες, από ανώτερη θεωρητική, από συνθέτες, από μαέστροι, από ηθοποιοί, από το τμήμα του θεάτρου μας, από χορευτές, μας απέδωσαν πάρα πολύ σπουδαίους καρπούς και φτάσαμε στο 3.500 απόφοιτοι. Ένας αριθμός που... 3.500 άνθρωποι δεν είναι στον ΟΑΕΔ να εισπράττουν από την τσέπη σου ως άνεργοι. Αυτοί 3.500 με υπογραφή Τσακάλοφ, Ασπασία Ζέρβα, ως υπηρετικό οδείο, έτσι, και σφραγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, αυτοί εργάζονται στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και δεν είναι στον ΟΕΔ, δεν εισπράττουν από την τσέπη. Αυτό είναι βέβαια και το πιο σημαντικό. Διότι το να έχεις ένα πτυχίο και να κάθεσαι στο σπίτι σου και να περιμένεις πότε θα χτυπήσει η πόρτα, πότε θα μπεις μια δουλειά, δεν έχει να λέει. Σημασία έχει να μπορείς να μπεις και ενεργό μέλος στην κοινωνία και να δουλεύεις. Μέσα στο πνευματικό κέντρο, οδείο, όπως αλλιώς είναι η κατάλληλη λέξη, Τσακάλο. Το πνευματικό κέντρο είναι μια ομπρέλα. Σαν βάση εκπαίδευση έχει το οδείο. Το οδείο. Παράλληλα κινείται το θέατρο παιδικό και ενηλίκων. Παράλληλα κινείται ο χορός. Παράλληλα κινείται η ζωγραφική. Παράλληλα κινείται η συμφωνική ορχήστρα, η junior και η επαγγελματική και η όπερα που δημιουργήθηκε εδώ και 10 χρόνια. Για την συμφωνική ορχήστρα και για την όπερα θα μιλήσουμε μετά, έχουμε να αναλύσουμε πάρα πολλά. Θέλω όμως να μου πείτε το εξής. Σίγουρα, για να βγουν αυτά τα 3.500 απόφοιτοι από εσάς και να μπουν ενεργά στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, να αποφοιτήσουν και να έχουν την σφραγίδα, χρειάστηκαν κάποιοι άνθρωποι να τους υποδείξουν και να τους, αν το θέλετε, να τους δημιουργήσουν αυτό που έκρυβαν μέσα τους και να το μεγαλώσουν. Ένας άνθρωπος ο οποίος πρόκειται να συνεργαστεί με το, μπορώ να πω τώρα, οδείο μόνο, Τσακάλοφ γενικότερα, με το οδείο Τσακάλοφ, την εκπαίδευση, περνάει από, αν το θέλουμε, από δύσκολα κριτήρια, γιατί όταν η κυρία Ζέρβα έχει τέτοια ιστορία, σίγουρα και οι καθηγητές, οι άνθρωποι που έχει στο τιμόνι, οι συνεργάτες, πρέπει και εκείνοι να είναι άνθρωποι που να έχουν μια ιστορία, να έχουν μια αξία στο χώρο. Και από αυτούς υπάρχουν και μαθητές που έχουν τελειώσει οι ίδιοι. Αυτοί οι ίδιοι οι μαθητές μου, οι πρώτοι είναι οι πρώτοι μου συνεργάτες. 45 καθηγητές. Είναι πολύ σημαντικό. Του Τσακάλοφ είναι οι πρώτοι μου απόφοιτοι. Επομένως, όλοι οι σπουδαστές που σπουδάζουν
όσοι επί το πλήστον σπουδάζουν σε απόφυτο Τσακάλωφ. Έτσι λοιπόν η πείρα, η παιδαγωγική επάρκεια, όλα αυτά είναι ίδια. Ή λέει, ή κάθονται δίπλα σε μένα να μάθουν πιάνο οι μαθητές μου, οι προσωπικές. Ή κάθονται στην Σούλη Διδανάη, στην Κολιού, την Ελένη ή οτιδήποτε. Ή στο Γιώργο Χλίτσιο που είναι από τους καλύτερους μαθητές που έβγαλα ποτέ και διεθνώς βραβευμένος ως βιολονίστας και μαέστρος. Ή κάθονται δίπλα στο Σπύρο Ζέρβα, ο οποίος έφτασε να γίνει από παιδάκι που μπουσούλαγε και μαέστρος στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, TVU, και στη συνέχεια και ντόκτορα από το Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων. Είναι το ίδιο πράγμα, είναι μια επανάληψη. Μάλιστα, οι συνεργάτες μου θα έλεγα ότι είναι καλύτεροι από μένα. Γιατί αυτό? Γιατί είναι η νέα γενιά. Εγώ είμαι και πολύ αυστηρή. Όπως ήταν και ο Κηδωνιάτης, που ήταν ο πρώτος μου βοηθός και συνεργάτης. Πολύ αυστηρή. Βλέπαμε τον Κηδωνιάτη και παθαίναμε συγκοπή καρδίες. Βλέπουν εμένα και φοβούνται. Εγώ θα ερχόμουν τώρα σε αυτό που σε έχει, θα σε ρωτήσω το εξής, ότι διδάσκεις και εσύ. Ο κόσμος, οι μαθητές οι οποίοι βρίσκονται στα τμήματα τα δικά σου, επειδή είσαι και πρόεδρος ιδρύτρια, στην τάξη τη δική σου, νιώθουν κάπως πιο άβολα, επειδή σου λέει ότι σίγουρα η κυρία Ασπασία θα είναι σίγουρα πιο σκληρή και σαν πρόεδρος, θα είναι πιο απαιτητική, θα είναι πιο διαφορετική. Αυτό το λες και μόνη σου, ότι εγώ ήμουν λίγο πιο αυστηρή, είμαι πιο αυστηρή. Έχεις προσπαθήσει να το καταπολεμήσεις ή πιστεύεις ότι η αυστηρότητα δίνει και το αποτέλεσμα πολλές φορές? Έτσι, όπως το είπατε. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο από τη μεγάλη πειθαρχία στην εκπαίδευση. Μόνο που πρέπει να είσαι παιδαγωγός, να αρχίσεις γλυκά, όμορφα, να κερδίσεις την καρδιά και την εκτίμηση. Και το κυριότερο απ' όλα, αν δεν σε θαυμάσει ο μαθητής, το έχεις χάσει το παιχνίδι. Ένας άνθρωπος ο οποίος οραματίζεται να διαπρέψει στην Ελλάδα ως μαέστρος, σολίστ, συνθέτης, να παίξει βιολί, να παίξει κιθάρα, οτιδήποτε έχει να κάνει, έχει, αν το θέλουμε, στο μυαλό του πάντοτε ότι θέλει να διαπρέψει. Από την πλευρά μας, σαν Έλληνες, δίνουμε το, ανοίγουμε τους δρόμους, δίνουμε το δικαίωμα, δίνουμε τις ευκαιρίες εκείνες στα νέα παιδιά που το έχουν στην Ελλάδα να διαπρέψουν. Γιατί έχω δει φοβερούς σολίστες στο εξωτερικό που είναι Έλληνες και κάνουν τεράστια καριέρα στο Παρίσι, στη Βιέννη. Πέρσι είχα πάει στην Ισπανία και γνώρισα μια κυρία η οποία παίζει καταπληκτικό πιάνο και στην Ισπανία είναι πανσύγνωστη και μου λέει: εγώ έχω φύγει από την Ελλάδα 36 χρόνια. Και λέω εγώ τώρα, η Ελλάδα δίνει τα φώτα σε αυτά τα παιδιά να κάνουν κάτι? Αυτός είναι ο ετήσιος προγραμματισμός του Ιδρύματος Τσακάλωφ. Εκεί είναι αυτά, που αφορά όλα του τα τμήματα και κάθε χρόνο επί 30 τόσα χρόνια, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος κτλ. Αφορά το τμήμα εκπαίδευσης στα οδεία, αφορά την Συμφωνική Ορχήστρα Junior, την Συμφωνική Επαγγελματική, την Όπερα, το Θέατρο. Και να πω μια σημείωση ότι αυτό είστε ίσως και οι μοναδικοί που το κάνετε. Ναι. Δηλαδή, δεν και νομίζω ότι γίνεται αυτό να έχουμε κλείσει από τώρα ετήσιο μέχρι χρόνο. Τι θα κάνουμε για του χρόνου, το Μάιο, ας πούμε. Όχι. Και βέβαια υπάρχουν και κάποια που γίνονται εμβόλυμα, οκ. Okay.